εφαρμόστε τις βάτες στο γυμνό στήθος του ασθενή. Συνδέστε το δέσμα των βατών δίπλα στο φωτάκι που αναβοσβήνει. Εφαρμόστε τις βάτες σε ανάλυση. Με το σύνθημα «Όλοι οι πολίτες του κόσμου μπορούν να σώσουν μια ζωή», συνοδεύονται φέτος οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς. Για να πάρει σάρκα και οστά ο σκοπός, οι τρεις πρώτοι αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές τοποθετήθηκαν ήδη από το Δήμο Ηρακλείου στην πλατεία Λιονταριών, στην πλατεία Δασκαλογιάννη και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι ένα μηχάνημα απόλυτα έξυπνο και απόλυτα ασφαλές. Μας λέει βήμα-βήμα να κάνουμε. Τα βήματα είναι να κολλήσουμε τα ηλεκτρόδια και από εκεί και έπειτα αυτός θα μας πει αν χρειάζεται ή όχι να απεινιδώσει. Αυτός το αποφασίζει, οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, αρκεί να ξέρει να κολλήσει αυτά τα ηλεκτρόδια, τίποτα παραπάνω. Και για πρώτη φορά έχουμε βγάλει και εκπαιδευτικούς απεινιδωτές, έτσι ώστε ακόμα και παιδί να είσαι, να μην το σκεφτείς ότι μπορείς να πάρεις τον απεινιδωτή από τον τοίκο και να τον χρησιμοποιήσεις εφόσον υπάρχει ανάγκη. Αυτοί οι απεινιδωτές είναι διαθέσιμοι στο κοινό 24 ώρες το 24ωρο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον οποιοδήποτε προκειμένου να σώσει ένα θύμα από καρδιακή ανακοπή. Με απλές γνώσεις, δύο χέρια μπορούν να ξαναδώσουν παλμό σε μια ανθρώπινη καρδιά, εξήγησαν επιστήμονες και φοιτητές από το Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής σε πολίτες που περίμεναν προκειμένου να ενημερωθούν για τα βήματα που πρέπει να ακολουθεί κανείς σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, όπου η χρήση ενός απεινιδωτή μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια λύση. Εμείς εδώ πέρα εκπαιδεύουμε τον κόσμο πάνω στη βασική υποστήριξη ζωής, αυτό που λέμε κάρπα συνήθως. Είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι όλη η προσπάθεια θα πιάσει τόπο και θα ζωωθούν ακόμη περισσότερες ζωές. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στην πρωτότυπη αυτή δράση, γεγονός υψής της σημασίας σε περιπτώσεις που κάθε δευτερόλεπτο μετράει για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή.